Μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο κύριος Βαγγέλης Λιόλιος. Πρόεδρε, ήρθατε στην Κύπρο, μια χώρα η οποία μπασκετικά προσπαθεί να ανέβει, να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Θα διοργανώσουμε το Ευρωμπάσκετ του 2025. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Ξέρω ότι η συνεργασία σας με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στενή. Εν ώψη του 2025, με το καλό θα έχουμε και την Εθνική Ελλάδα στο όμιλο μας στη Λεμεσό. Ποια είναι η συνεργασία σας με την Κυπριακή Ομοσπονδία σε αυτόν τον τομέα? Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Κύπρο. Η Κύπρο είναι κομμάτι του ελληνισμού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν βλέπω ότι έχουμε τόσο καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία, την Κυπριακή Ομοσπονδία, γιατί μιλάμε πραγματικά την ίδια γλώσσα και κυριολεκτικά την ίδια γλώσσα. Και βλέπω ότι υπάρχει όραμα για κάτι μεγάλο που έρχεται και το οποίο δημιουργείται, που είναι το Ευρωμπάσκετ του 2025. Υπάρχει πλήρης προγραμματισμός ενεργειών και για μέχρι να φτάσουν εκεί και να γίνει το γεγονός, αλλά και για μετά. Αυτό δείχνει όριμη σκέψη και χαίρομαι πάρα πολύ το οποίο υπάρχει τέτοιο επίπεδο συνεργασίας που μπορούμε να ανεβάσουμε το μπάσκετ σε άλλα επίπεδα και φυσικά το μπάσκετ να γίνει κάτι κοινό για τους δύο οργανισμούς, τις δύο ομοσπονδίες που θα μας ενώσει ακόμα περισσότερο. Από πλευράς συνεργασίας, σε ποιους τομείς αυτή επεκτείνεται? Πέρα από το αγωνιστικό, θα έχουμε κάποιους άλλους τρόπους συνεργασίας ως Ελληνική Κυπριακή Ομοσπονδία που θα είναι συνεργαζόμενες? Όπως ξέρετε, κάθε διοργανώτρια χώρα δικαιούται να επιλέξει και μια συνεργαζόμενη ομοσπονδία. Άρα, σε ποιους τομείς θα είναι αυτή η συνεργασία? Κοιτάξτε, η συνεργασία δεν είναι μόνο στο αν θα επιλέξει μια άλλη ομοσπονδία, είναι απλά σαν επιλογή. Είναι το θέμα πόσο θα ενωθούν οι δύο ομοσπονδίες σε θέμα τεχνογνωσίας, σε όλα τα επίπεδα, οργανωτικά, αθλητικά, σε όλο αυτό το διάστημα των ετών που έρχονται και πόσο αυτό θα γίνει η αφορμή του να πάνε μαζί χέρι-χέρι στα επόμενο στάδιο, γιατί κάθε ομοσπονδία θέλει να πάει στο επόμενο στάδιο, όποιο και αν είναι αυτό, όχι μονάχα σταματώντας τον Ευρωμπάσκετ 2025 και συνεχίζοντας από εκεί και πέρα. Επειδή λοιπόν έχουμε ανοίξει ένα διάλογο σε όλα αυτά τα επίπεδα, οργανωτικά, αγωνιστικά και μέχρι τότε, αλλά και για μετά, νομίζω ότι θα υπάρχουν ευχάριστες εκπλήξεις στο άμεσο μέλλον. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε από πλευράς εκπλήξεων ή θα μείνουν έτσι? Όχι, θα μείνουν έτσι. Εκπλήξεις. Το θέμα είναι ότι βλέπω ότι το μπάσκετ πια έχει ανέβει. Έχει ανέβει συνολικά στον ελλαδικό χώρο. Έχει ανέβει γιατί βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό η ενότητα και η ομοψυχία που υπήρχε στο Ευρωμπάσκετ του καλοκαιριού. Μπήκε ξανά στις καρδίες των Ελλήνων, όλων των Ελλήνων, όλου του ελληνισμού. Είτε ζουν στην Ελλάδα, είτε ζουν στην Κύπρο, είτε ζουν στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα υπάρχει. Και αυτό το οποίο τόνωσε ξανά και έδωσε νόημα είναι το μήνυμα ενότητας που πέρασε, το οποίο το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Η ενότητα είναι πάντα το ζητούμενο στη ζωή μας και η εθνική ομάδα έδωσε το μήνυμα ενότητας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό ήταν και το κυρίαρχο σύνθημά μας μέχρι το Ευρωμπάσκετ του 2025. Πριν σας ρωτήσω για την Εθνική Ελλάδος και το Ευρωμπάσκετ του 2022 αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο του χρόνου, θέλω έτσι να ολοκληρώσουμε το κομμάτι του Κυπριακού μπάσκετ. Πέραν από τον ορίζοντα του 2025, σε ποιους άλλους τομείς θα μπορούσαν η Κυπριακή και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να συνεργαστούν, είτε σε αναπτυξιακό μπάσκετ, σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας? Σε ποιους τομείς μπορούμε να συνεργαστούμε ως δύο χώρες ξεχωριστά? Το αναφέρετε κιόλας πολύ μόνοι σας το πατέ. Το ένα είναι σε αναπτυξιακό επίπεδο. Η διάθεσή μας από πέρυσι που έχουμε αναλάβει ως νέα διοίκηση ομοσπονδία είναι να επενδύσουμε πάρα πολύ σε όλα τα αναπτυξιακά μας προγράμματα. Το ίδιο βλέπω ότι υπάρχει και στην Κυπριακή Ομοσπονδία. Θα πάμε λοιπόν σε πάρα πολλά κοινά προγράμματα. Το δεύτερο έχει να κάνει σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω σε επίπεδα όχι μόνο οργανωτικά αλλά και προπονητικά και πώς μπορούμε να χειριστούμε. Αυτά είναι δύο βασικά κομμάτια τα οποία μπορούμε να μετεξελιχθούν και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, πέρα από το αναπτυξιακό, έρχεται και το επόμενο κομμάτι που είναι των ενηλίκων. Και εκεί λοιπόν μπορεί να γίνουν ενέργειες, θέλει σταθερά βήματα, γιατί, σας το ξαναλέω, το κεντρικό σύνθημα, το οποίο περνάει ο αθλητισμός συνολικά, το οποίο περνάει το μπάσκετ στην καρδιά του κάθε Έλληνα και που το έχουμε ανάγκη πια σαν αθλητισμός, είναι η ενότητα. Και αυτό το έχουμε ανάγκη. Θα κάνουν λοιπόν ενέργειες και δύο ομοσπονδίες ενότητας. Κυπριακό μπάσκετ βλέπετε καθόλου ή αν όχι σας βάλουμε σιγά σιγά στο κλίμα? Χθες υπήρχε μια υπέροχη ευρωπαϊκή νίκη από τον Γερμανό και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Και μάλιστα ήταν και
προπονητής ένα δικό μας παιδί, που λέω καμιά φορά, και νομίζω ότι το κυπριακό μπάσκετ έχει πολύ μέλλον. Θέλει ενίσχυση όσον αφορά σε θέμα... Νομίζω ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με παράγοντες και αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέα παιδιά στην Κυπριακή Ομοσπονδία στην οποία έχουν όρεξη και θέληση και αυτό πρέπει να δώσουν στην επόμενη μέρα είναι οι παράγοντες να βρουν τη διάθεση, τη θέληση να ασχοληθούν, να επενδύσουν χρόνο, κυρίως να επενδύσουν διάθεση ώστε να πάμε μπροστά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το αμέσως επόμενο βήμα το οποίο θα γίνει. Μιλήσατε για ενότητα. Είσαστε ένα χρόνο, εδώ και ένα χρόνο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Πώς είναι σήμερα η διοικητική οργάνωση και εικόνα στο ελληνικό μπάσκετ με ένα χρόνο πλέον δουλειάς από πίσω σας? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχω μάθει να κάνω είναι κυρίως να θέτω τις βάσεις για να προχωρήσει ένα οικοδόμημα σε οτιδήποτε. Αυτό έχω μάθει στη ζωή μου. Και αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι συνεχώς όσο ανοίγεις μία πόρτα για να προχωρήσεις εμφανίζονται και άλλες τρεις ευκαιρίες. Και κάπως έτσι είναι και η δομή του ελληνικού μπάσκετ και συνολικά του μπάσκετ. Είναι τεράστιο ο οργανισμός της Ομοσπονδίας, τεράστιος. Είναι τεράστιες ευκαιρίες που πρέπει να προχωρήσουν, αλλά πρέπει να επιλέξεις ποιες είναι οι σωστές για να μπορέσεις να έχεις και αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα αλλά και άμεσα. Και αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο έχουμε βάλει. Οπότε καταλαβαίνετε, συνεχώς κυνηγάμε την ουρά μας. Στην Κύπρο παρακολουθήσαμε πάρα πολύ έντονα και με ενδιαφέρον την πορεία φέτος της Εθνικής Ελλάδας. Ξέρετε, η δική μας η Εθνική δεν ήταν παρούσα στη διοργάνωση, άρα βλέπαμε βεβαίως και την Εθνική Ελλάδας. Η πορεία μέχρι τους 8, εσάς πώς θα σας αφήνει, έτσι, έχοντας περάσει μερικές εβδομάδες από τότε, ικανοποιημένους, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο? Έτσι, δώστε μας μια ανακεφαλαίωση με λίγο καιρό πλέον μεταξύ μας από εκείνο το αποκλεισμό και το σήμερα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια χαρμολύπη, να το πω διαφορετικά. Υπάρχει μια χαρμολύπη γιατί αγωνιστικά. Μάλλον λάθος, όχι αγωνιστικά, ως αγωνιστικό αποτέλεσμα θέλαμε όλοι μας κάτι παραπάνω. Δεν το θέλαμε μονάχα η Ομοσπονδία, το θέλανε όλος ο Ελληνισμός. Το ήθελε αυτό. Και το ήθελε πραγματικά και το είχε ανάγκη. Απ' την άλλη, όμως, είδαμε και μια εθνική ομάδα που μίλησε στις καρδιές όλων, που πέτυχε το σκοπό της να ενώσει. Και ξέρετε ότι όταν αποκλειστήκαμε εκείνο το βράδυ, λέω πολλές φορές λίγο αλληγορικά ότι μπορεί να έκλαψαν οι παίχτες, αλλά έκλαψε και όλος ο Ελληνισμός μαζί. Και αυτό είναι κάτι που ενώνει. Πάντως, προχθές στο Abu Dhabi, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι θέλει να είναι σημειοφόρος της ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας στο Παρίσι. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι θέλει να είναι και με την εθνική ομάδα προφανώς στη διαδιοργάνωση. Πόσο σημαντικό είναι για την ομοσπονδία σας και το ελληνικό μπάσκετ να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρα ότι γουστάρει να παίζει για την εθνική ομάδα, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο? Πόσο σημαντικό είναι για σας αυτό? Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ σημαντικό το να θέλουν όλοι οι παίκτες να παίξουν για την εθνική ομάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος. Κάνετε μια διάκριση που είναι σωστή, ότι ο Γιάννης, που είναι ένα μέλος της εθνικής ομάδας, είναι και ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Είναι ο πιο αναγνωρίσιμος, το πιο δυνατό όνομα, θα έλεγα. Και παράλληλα, ταπεινός. Αυτό είναι κάτι που του δίνει περίσσια δύναμη και η παρουσία του, η προσωπικότητά του, μας κάνει όλους χαρούμενους. Δεν αρκεί το να είναι κάποιος καλός παίκτης. Δεν αρκεί να είναι κάποιος παγκοσμίως γνωστός. Η ταπεινοφροσύνη είναι αυτό που κερδίζει τους πάντες. Και ο Γιάννης το έχει αυτό και μας δημιουργεί μεγαλύτερο βάρος εισαγωγικά στο να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε αυτή η εθνική ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο Γιάννης έτσι είναι και άλλωστε και μόνο ότι όλοι τον αποκαλούν το μικρό του όνομα, Γιάννης, κάτι σημαίνει. Είναι τόσο παγκόσμιος και τόσο οικείος σε όλους μας. Οπότε νομίζω θα πορευθούμε μαζί του για πολλά χρόνια. Μία τελευταία ερώτηση που αφορά περισσότερο το διοικητικό κομμάτι για να σας αφήσουμε. Η Κύπρος έχει τον Άθο Αντωνίου που είναι μέλος της FIBA Europe του ΔΣ. Με τον Ανδρέα Μουζουρίδη υπογράψατε πρόσφατα στην Αθήνα μια συμφωνία. Πείτε μας λίγο για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η διοικητική συνεργασία πέραν από τα σύνορα Κύπρου και Ελλάδας και πόσο βοηθάει όχι μόνο η Ελλάδα προφανώς αλλά και την Κύπρο που είναι μια μικρή αγορά μπασκετικά. Πρώτα απ' όλα το μπάσκετ και η συνεργασία που έχουμε των δύο ομοσπονδιών δείχνει πρώτα απ' όλα ένα κομμάτι ένωσης, αυτό που λέγα πριν. Ενώνονται. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ενωμένες.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο ελληνισμός είναι ενίος, το ξαναλέω. Οι δύο ομοσπονδίες είναι μία, ουσιαστικά, εγώ αυτό λέω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η ομοσπονδία δεν είναι απλά ένα πρόσωπο, είναι άνθρωποι. Και με τους ανθρώπους προχωράς μαζί και προχωράς μπροστά. Οπότε νομίζω ότι από αυτή τη συνεργασία έχουμε να πάρουμε και οι δύο πολλά πράγματα. Όταν ενώνονται δύο οργανισμοί, το ένα και ένα δεν κάνει δύο, κάνει τέσσερα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε να μοιραστούμε πολλά πράγματα και να γίνουμε καλύτεροι και οι δύο.